Η αναφορά του Αντιδήμαρχου Γιάννη Αναστασάκη στα ταμιακά αποθέματα του Δήμου αλλά και στα έργα τα οποία μπορούν να γίνουν έγινε σημείο αντιπαράθεσης στην Ενετική Λότζια με τον Ηλία Λιγερό να κατηγορεί τον κύριο Αναστασάκη ότι οι αναφορές του στα ταμιακά αποθέματα του Δήμου έχουν καθαρά προεκλογική σκοπιμότητα. Και τώρα φτάσαμε προφανώς σε επίπεδα που μπορεί να προβληθούν το σύνολο του τεχνικού προγράμματος μέχρι το τέλος του χρόνου. Και τα χρειαζόμαστε τα χρήματα και θα το δείτε. Και για να μην εξακολουθούμε να δημιουργούμε εντυπώσεις, να θυμίσω το 2017 ο Δήμος Ηρακλείου δημοπράτησε, συμβασιοποίησε περισσότερα έργα από όλους τους Δήμους στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποια μηχανή από τα 2,5 εκατομμύρια ετήσια απορρόφηση θα φτάσει στα 40 εκατομμύρια. Και είναι και Μάιος τώρα. Αφήστε το πρώτο, δεν είναι. Ποια μηχανή είναι αυτό το κάνει, ποιο μηχανισμός. Ποια έργα δημοπρατημένα θα απορροφήσουν 36 εκατομμύρια. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν, επειδή εδώ μεταξύ μας δεν είναι ιδεολογική του παράθεση, ούτε προεκλογική ευθύνη, να μιλάμε λίγο και στα θέματα που έχουμε να προχωρούμε να τη λέμε. Παράλληλα, στο χθεσινό βράδυ, Δημοτικό Συμβούλιο, έντονη ήταν η διαμαρτυρία κατοίκων των Βουτών με σημείο αναφορά στην καθίζηση στον δρόμο από τις πρόσφατες κακοκαιρίες. Επομένως, μη ρίπετε με τόση ευκολία οι ευθύνες του Δήμου Ηρακλείου, που δεν έχει. Είναι αρκετές οι ευθύνες που έχουμε, μη μας αδικείτε κιόλας. Ο Δήμος Ηρακλείου, μπορεί να μην είναι δικός του δρόμος, έχει όμως την υποχρέωση απέναντι στους δημότες, στους κατοίκους των Βουτών, να διεκδικήσει άμεσα από την περιφέρεια την αποκατάσταση των προβλημάτων. Μέσα από αυτά τα λεφτά που έτσι και αλλιώς πρέπει να δοθεί. Εμείς θα κάνουμε μια εκπομπή των κινημάτων για να μπορούν να γίνουν σωστά και να γίνουν σωστή υποδομή. Ωστόσο και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο τέθηκαν τα θέματα των λαϊκών αγορών στον Μασταμπά και την Αλικαρνασσό με τη Δημοτική Αρχή να έχει χάσει ήδη πολύτιμο χρόνο και να πρέπει να απαντήσει άμεσα στο τι θα γίνει με τις δύο λαϊκές αγορές.